Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω πολλές ευχαριστίες σήμερα στα παιδάκια που έψανα και τα δυο μου. Τα παιδάκια και το Χάρη μας και τον Κριστέλιο. Παιδάκια είναι και τα δυο, το ένα πιο παιδί από το άλλο. Το είναι πιο μικρό, δεν ξέρω. Σήμερα, το Ευαγγέλιο μας, τι να πω, ακούει κανένας και λέει, Θεέ μου, ήξερες άραγε για την εποχή μας όταν τα έγραφες αυτά, όταν τα έλεγες. Ήξερες και την εποχή μας, λέω όσοι ήταν, ήξερε ότι θα το φτάσουμε το πράγμα. Και το παίρνει τώρα και λέει, δεν βλέπετε, μωρέ, λέει, τα παιδινά του ουρανού που δεν κάνουν τίποτα, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν καρπό. Να, τα βλέπετε, τσίου, 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 από χαρά το κάνουν. Από χαρά και από ευχαριστία στο Θεό τους. Αλλά τα έβαλε ο Θεούλης όλα για να ευχαριστιόμαστε εμείς. Και τα πουλάκια και τα λουλουδάκια και τον αέρα και τις ομορφιές της φύσεως όλες. Και εμείς τίποτα δεν τα βλέπουμε, δεν τα ακούμε, γιατί σκοτεινιάζει το μυαλό. Σκοτεινιάζει, μωρέ, το μυαλό. Και βλέπετε, λέει, τα πουλιά, που ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν καρπό να συλλέγουν κάπου. Και όμως, ο πατήρ ο ουράνιος εκτρέφει αυτά. Πάντα έχουν την τροφή τους να φάνε. Πάντα. Και βλέπετε, λέει, τα λουλουδάκια, πόσα χρώματα υπέροχα έχουν. Τα βλέπω και εγώ εδώ γύρω-γύρω, γύρω-γύρω και στην αυλή εδώ και στην αυλή του σπιτιού μας. Όχο, τρελαίνομαι από τα χρώματα και από τα αρώματα των λουλουδιών. Και αλήθεια σας λέω, λέει ο Χριστός, ούτως ολομώντας στη δόξα του, δεν είχε τόσο ωραία ρούχα και τόσο ωραία χρώματα. Και για να σας πω, λέει, και κάτι άλλο ο Χριστός. Ποιος μπορεί, λέει, να προσθέσει, λέει, την ηλικία αυτού, εδώ είναι στα αρχαία γραμμένο, η ηλικία δεν είναι τα χρόνια, είναι το ύψος. Ποιος μπορεί να προσθέσει πύχη ένα, ένα πύχη, ένα, πόνο, ένα. Παρά μόνο όλα αυτά να μας τα κάνει ο Θεός. Ζητείτε, λέει, πρώτα την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Θα σας τα προσθέσει, λέει, σε εσάς ο Χριστός. Όταν ήρθε, λέει, ακούστε τώρα παραδείγματα όμως. Έχει παραδείγματα. Α, εμείς λέμε, σιγά τώρα μη γίνεται αυτό, πώς θα γίνει. Ήρθε, λέει, στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Παφνούτιος. Του είπαν οι άλλοι πατέρες στην Αίγυπτο που ήταν, επειδή είχαν χάσει την ωερά προσευχή, πώς γίνεται, θα πας, λέει, στο Άγιον Όρος να βρεις τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη και αυτός ξέρει την ωερά προσευχή και θα σε μάθει. Πάει, του ζητάει να μείνει εκεί, του λέει όμως, ο
ο Άγιος Πέτρος. Δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω. Γιατί εγώ λέει μέρα νύχτα προσεύχομαι. Δεν μαγειρεύω, δεν κάνω τίποτα, πώς θα σε φιλοξενήσω. Του λέει αυτός ο Άγιος Παφούς, θα μείνω, σε παρακαλώ, είναι εντολή, κάνω υπακοή στους πατέρες όλους εκεί. Το δέχτηκε ο Άγιος Πέτρος. Του λέει, δεν θα μιλάμε όμως. Προσευχόμαστε. Αφού προσευχήθηκα, νύχτωσε. Τίποτα φαΐ. Κάποια στιγμή μυρίζει ο Άγιος Παφνούτιος ψωμί. Πόπολη, πειρασμός είναι. Είναι πραγματικότητα. Και οι δυο στη σπηλιά μέσα όμως, ούτε σπίτι, ούτε καλύβια, ούτε παλάτια. Στη σπηλιά. Φωνάζει ο Άγιος Παφνούτιος, «Γέροντα, σε παρακαλώ, μπήκε πειρασμός εδώ, έχει ψωμί!» Και τότε ανάβει το καντιλάκι για να φέξει λίγο ο Άγιος Πέτρος και βλέπει τι ωραία διοίκηση. Όταν πάω στο όρος και μου τη λένε, θέλω κάθε φορά να μου τη λένε. Δύο καρβελάκια μικρά ψωμί, φρέσκο. Του λέει, για εξήγησέ μου, του λέει ο Άγιος Παφνούτιος, τι είναι αυτό. Όταν κρίνει ο άγγελος ότι πρέπει να φάω, μου φέρει ένα κομματάκι ψωμί, τίποτα άλλο. Όταν θέλει ο άγγελος και τον στέλνουνε, το φέρνει. Σήμερα λέει, επειδή ο άγγελος ήξερε όμως ότι έχω φιλοξενούμενο, άφησε δύο. Άφησε δύο. Δεύτερη διήγηση τώρα. Δεύτερη διήγηση. Όταν ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αδωμήτης, δέστε τώρα τύχη που είναι η μέρα να το πούμε, μεθαύριο γιορτάζει η Εκκλησία μας δεύτερη, το κουριδάκι μας το άλλο. Είναι Άγιος Αθανάσιος ο ναός του, γι' αυτό και θα κάνουμε αγρυπνία και να είμαστε όλοι εκεί. Οι Άγιοι κάθε Κυριακή μας περιμένουν. Εμείς θα πάμε να τους ευχαριστήσουμε στη γιορτή του. Το κάνουμε αγρυπνία επειδή ήταν ασκητής. Και θα αρχίσουμε 8.30 αύριο Δευτέρα, βράδυ, και θα έχουμε και τον καινούριο μας τον διάκο, τον Νικολάκη, τους πάλιους εδώ. Τον Νικολάκη θα τον έχουμε στην άλλη αγρυπνία εδώ. Τον πατέρα Κωνσταντίνο που ήρθε και προχτές και λειτουργήσαν μαζί, εκλεκτός διάκο. Θα αρχίσουμε στις 8.30 και τελειώσουμε 10.30. Και μπορείτε όσοι κοινωνάτε συχνά να κοινωνήσετε κρατώντας μόνον αύριο αλάβοντας. Σήμερα να πάτε κανονικά. Πνευματικός το λέει. Χαζός είναι, χαζάνε. Τι κάνει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αφρονίτης με το να του στρέψει ο Θεός. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Έχτιζε το μοναστήρι του, τη Λάβρα. Τεράστιο μοναστήρι, το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους. 1963. Και εκεί που έκτισε το μοναστήρι και έχει μαζέψει μοναχούς πολλούς και εργάτες πολλούς, κάποια στιγμή έρχεται ο οικονόμος της Μονής, αυτός που κανόνιζε τα τρόφιμα και του λέει, «Γέροντα, δυο μέρες ακόμα, τέλος, δεν έχουμε ούτε λίγο αλεύρι, ούτε λίγο λάδι, τίποτα». Τι να κάνει, κάνει προσευχή, του λέει η Παναγία, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη να βρεις τρόφιμα να φορτώσεις ζώα, να φέρεις τρόφιμα να τελειώσει το μοναστήρι. Ξεκινάει λοιπόν, παίρνει την μπαστούνα του, ήταν και θηρίο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, γίγαντας την όψη, και ξεκινάει να προχωράει.
τότε ακόμα ό,τι μονοπάτι, ό,τι με τότε φτιάχνονταν το Άγιο Όρος. Εκεί λοιπόν που είναι μέσα στο δάσος, να μια γυναίκα μπροστά του. Ο πας του λέει. Όπα, 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 λέει ο γέροντας. Σε παρακαλώ πρώτα, ποια είσαι εσύ? Εγώ, λέει, είμαι η υπεύθυνη αυτού του τόπου, η μάνα του Χριστού, η Παναγιά. Όχι, λέει, θέλω σημάδι. Πώς θα σε προσκυνήσω, λέει, το ξέρω από αυτά, λέει. Και ο διάολος, λέει, παρουσιάζεται σε μορφές αγίων. Εκεί, λέει, που πατάς την πέτρα, το βράχο, χτύπα την με την παστούνα σου. Τη χτυπάει, ανοίγει ο βράχος και πετιέται άφθονο νερό από μέσα, σαν να το είχα ανοίξει με μηχάνημα. Μέχρι σήμερα το νερό αυτό είναι εκεί. Πετιέται έτσι, από το βράχο τον ίδιο. Τώρα, λέει, την προσκύνησε, γονάτισε, να σου τα πω όλα, τι θέλεις, Παναγιά μου. Πού πας, λέει γέροντα. Πάω, λέει, Θεσσαλονίκη να μαζέψω τρόφιμα για τα καλοκαίρια μου, για τους εργάτες μου, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Γύρνα πίσω, του λέει. Οι αποθήκες σου είναι γεμάτες από τρόφιμα. Αρκεί εσύ να κάνετε σωστά τον κανόνα σας, την προσευχή σας, τις ακολουθίες σας, τις νηστείες σας, την άσκησή σας. Τι να κάνει, Παναγιά είναι αυτή. Μετάνοια, της φυλάει τα πόδια και γυρίζει. Τον βλέπουν οι μοναχοί από μακριά. Χαίροντα, γιατί γύρισες? Γιατί, παιδιά μου, τα τρόφιμα ήρθα. Και πάνε όλοι προς την αποθήκη και τι να δουν? Έτρεχαν, λέει, τα λάδια μέχρι έξω, έφτασαν στη μέση της αυλής και σε εκείνο το σημείο σήμερα η Λαύρα έχει μια εικόνα φτιαγμένη από τότε και ένα προσκυνητάρι και πάνω, λέει, η εικόνα, η Παναγία, η οικονόμησα, αυτή που τα κονομάει στο μοναστήρι να είναι όλα τακτοποιημένα και βλέπουν τα μπάρια της μονής όλα τίνκα γεμάτα τρόφιμα. Και από τότε το μοναστήρι αυτό δεν βάζει μοναχό οικονόμο, αλλά οικονόμησα είναι η Παναγιά. Να σας πω ακόμα ένα. Όταν, λέει, ο Παπατήχων ο Ρώσος, αυτό βγαίνει εμέσως από τη διοίκηση. Ξέρετε ότι εδώ έχουμε το αγιοπότερο του Παπατήχωνα. Ποιος ήταν ο Παπατήχωνα? Ένας θρηλυκός Άγιος της εποχής μας, τον οποίον ακόμα ο Θεός δεν μας τον ανέβασε στα δελτία των Αγίων, γιατί είναι τόσο θαυμαστή η ζωή του που δεν θα την πιστέψουμε. Το έλεγε και ο Γεροπαΐσος. Πού να πιστέψεις, παιδί μου, αυτά που έκανε ο Παπατήχωνα? Πού να τα πιστέψεις αυτά που έκανε ο Παπατήχων? Όταν λειτουργούσε, λέει, και είχε το αγιοπότηρο, ποτέ δεν πάταγε με το αγιοπότηρο στο χώμα. Πετούσε. Και πολλές φορές, λέει, εκεί που λειτουργούσε, τα διηγείται ο ίδιος ο Γεροπαΐσος στη ζωή του Παπατήχων. Ο Παπατήχων ήταν ο πνευματικός του. Και ο Παπατήχων είχε δυο καλοκαίρια έτου. Τον Γέροντα Παΐσιο και τον Παπαφώτη τον Λαμπριό και άλλη ιστορία αυτή, μην την πλέξουμε. Όταν λοιπόν ο Παπατήχων, λέει, είχε το αγιοποτήριο, πετούσε. Και κάποιες φορές του έλεγε του Μάρκου, του φίλου μου που ήταν ψάλτης, ψάλε Μάρκο, εσύ θα πάω να κοινωνήσω κάτι γεροντάκια εγώ. Και έφευγε και από πίσω πήγαινε και ο Μάρκος να δει τι γίνεται και χάνονταν μες τη νύχτα 2-3 η ώρα τα ξημερώματα, δεν τον έβλεπε. Μόλις έβγαινα από τότε χάνονταν. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα τον αρπάζει μια στιγμή ο Μάρκος. Του λέει, κοίτα να δεις, θα μου πεις τελικά που πάω.
Λέει, ευλογημένη την ευλογημένη, σε παρακαλώ, θα μου πεις γέροντα που πας. Και τι του λέει, για ακούστε τώρα και βάλτε καλά στο μυαλό σας, τι του λέει ο Άγιος. Να βρε παιδάκι μου, πάω εκεί απέναντι. Το απέναντι, για όσους από τους άντρες έχουν πάει στο όρος, από την καψάλα που ήταν το καλυβάκι του, μέχρι τον Άθωνα είναι 6,5 ώρες με τα πόδια. Στη ρίζα του Άθωνα που είναι η λάμπα. Στη μέσα στο βουνό, άλλες τόσες ώρες να σκαρφαλώσει. Και πού πας εκεί, γέροντα. Να βρε, έχει κάτι γεροντάκια ξεχασμένα στις πηλές. Είναι η λεγόμενη αόρατη του Αγίου Όρους, που το αναφέρουν κάποιοι Άγιοι της εποχής μας, και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, και ο γέροντας Παΐσιος το λέει, και άλλοι συγγραφείς κάπου αναφέρουν, χωρίς να τους έχει δει κανένας παρά μόνον οι Άγιοι. Και πας, τι είναι αυτοί, βρε γέροντα, αυτοί είναι, λέει, κάνουν προσευχή μέρα νύχτα για μας, προσεύχονται, προσεύχονται, προσεύχονται. Και ποιος τους στρέφει, γέροντα, ακούστε τώρα, ο άγγελος, παιδί. Αλλά τη Θεία Κοινωνία δεν τους την πηγαίνει ο άγγελος. Κανένας άγγελος δεν μπορεί να πιάσει Άγιο Πότηρο. Άγιο Πότηρο το πιάνει μόνο ο παπάς. Όταν έχει το πεθαρχείο και την ευλογία και την ιεροσύνη του Δεσπότη. Έτσι τα φτιάξε η Εκκλησία και ο Θεός. Κι αν Άγιος και αν Άγγελος, αν δεν έχει το πετραχύλι και την ιεροσύνη, δεν φτιάχνει, δεν κουβαλάει, δεν κοινωνάει σώμα και αίμα Χριστού αυτός. Και πώς πας, βρε γέροντα, εκεί να τη συμπληρώσω την ιστορία. Να βρε παιδάκι μου, ο αέρας μου πάει. Κανά αγγελάκι στα φτερά του, αφού έχω τη Θεία Κοινωνία με πάει, ναι, να κουβαλήσει, ναι, τον παππούλι, ο άγγελος, γιατί τον είπε ο Θεός να το κάνει. Και πήγαινε λοιπόν και έβλεπε αυτούς τους ασκητές. Δέστε μωρέ τώρα, όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, εμείς γιατί σκοτωνόμαστε, για τα χρήματα, για τις περιουσίες, για τα κτήματα. Να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε και να βασανιζόμαστε μια ζωή να πληρώνουμε. Όταν ήρθε η κρίση η οικονομική, τι έπαθα. Σοκ πάθαινα κάθε φορά. Αρχίσαν κάποια σπίτια να μου φέρουν τα ρούχα που τους περίσσευα. Μου φέρουν 10 τεράστιες σακούλες το Σεπτέμβριο που μαζεύανε τα καλοκαιρινά. Μου φέρνουν και 10 σακούλες το Μάρτιο που μαζεύαν τον Απρίλιο τα χειμωνιάτικα. Μου φέρνουν τώρα ένα Σεπτέμβριο, μου φέρνουν τον ένα Μάρτιο. Μου φέρνουν τώρα ένα Σεπτέμβριο, μου φέρνουν και πάλι ξανά. Καλά μωρέ, λέω, πόσα ρούχα είχατε στο σπίτι σας. Άπαπα. Όλες οι ντουλάπες γεμάτες. Και πολλές φορές δεν είχαν φορεθεί γιατί είχαν τα μπελάκια πάνω. Τόση πλεονεξία μας έπιανε. Μια φορά πάω σε ένα σπίτι για να τους βοηθήσω με φαγητό. Την ίδια πιστόλα. Για να δείτε πώς τα χαλάσαμε. Και ο Χριστός το λέει αυτό. Αλλά εμείς τίποτα δεν καταλαβαίναμε. Και ενώ δεν είχα να φάνε, μου δείχνει η κυρία αγωνιασμένη και χάρηκα που μου το έδειξε και λυπήθηκα. Με πάει σε ένα δωμάτιο στο οποίο είχε βάλει ράφια, 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 ράφια γύρω-γύρω από κάτω μέχρι πάνω για να έχει τα παπούτσα της όλα. 300 ζευγάρια, 400 ζευγάρια παπούτσα. Τα κοιτάω, τα μισά αφόρελα. Δεν είχε να φάει. Το μπερδέψαμε το πράγμα. Μπερδέψαμε τα υλικά. Γίναμε άνθρωποι ήλιοι και καθόλου πνεύματος.
Γι' αυτό και χαθήκαμε. Γι' αυτό και δεν γεμίζει η καρδιά. Όσα υλικά αγαθά να μαζέψει ο άνθρωπος, αν είναι σκέτα, ευτυχία δεν έχει. Δεν έχει. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, όχι λέει και μια λέξη ακόμα, και την δικαιοσύνη αυτού, τι σημαίνει, να μοιράζουμε τα υπάρχοντα σε όλους. Αν δεν τα μοιράζουμε, μόνοι μας δεν γευόμαστε τίποτα. 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 Μεγάλωσα με μια γιαγιά, η οποία κάθε φορά που άνοιγε το βαρέλι το τυρί, το μισό έφευγε αμέσως. Το λάδι το μισό έφευγε αμέσως. Το παστομένο το κρέας το μισό έφευγε. Και όταν καθόμασταν να φάμε, πω ρε, λέω, τι γιαγιάδες, τι ψυχάρες, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Τα λίγα που είχανε, τα μοιράζανε. Και καθόμασταν να φάμε και είχε 2-3 κατσαρολάκια με καπάκι και χερούλι. Γέμισε το φαΐ και πολλές φορές έβαζε τις καλύτερες μερίδες και υποκρίνιαζα. Ρε γιαγιά, αυτό το κρέας τώρα είναι αυτό το πας. Άστα παιδάκι μου, αυτοί δεν έχουν ποτέ κρέας, φτωχοί είναι. Εμείς και αύριο κρέας θα έχουμε, αλλά και το αυριανό κρέας πάλι έφυγε το καλύτερο. Και έδινε, και έδινε, και έδινε, και έδινε και με έμαθε να δίνω. Και την καρδιά μου και την ψυχή μου και τον χρόνο μου και την τρέλα μου και ό,τι μπορώ περισσότερο. Έτσι να ζούμε, έτσι να νιώθουμε και έτσι να μάθουμε τα παιδιά μας. Αλλιώς, αλλιώς θα βασανίζεται το μυαλό μας πώς θα γίνουμε οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο και όχι πλουσιότεροι σε αγάπη, σε αρετές, σε ομορφιές, πλουσιότεροι σε καταθέσεις. Και είδατε τώρα που φτάσαμε. Να είμαστε καλά. Συγχωρέστε με όμως που θα βγάλω μια ανακοίνωση αν δεν τη βγάλαμε ήδη. Αν δεν τη βγάλαμε την ανακοίνωση, ότι δεν θα εξομολογήσω τον Ιούλιο. Αφήστε με λίγο να ξεκουραστώ κι εγώ, γιατί άρχισε τούτο εδώ. Άρχισε να μπερδεύει. Και αν μπερδευτεί πολύ, μετά θα σας συναντάω και θα λέω, εσύ ποια είσαι, εσύ ποιος είσαι. Κύριε Ειρήνη, άμα λέω εσύ ποια είσαι, τι θα μου λες εσύ μετά. Πάει ο παπάς. Πάει ο παπάς. Άντε μπράβο. Άστα να μπράβο μου, ρε παιδί. Λοιπόν, έξω είναι ένα υπέροχο βιβλίο του Παπαφώτη. Πάρτε το να βοηθήσουμε μια ενοριούλα πάνω φτωχή και το έργο αυτή τη ενορία στην Μυτιλίνη. Ο Παπαφώτης ήταν αετός. Θα δείτε πολλά μέσα. Πολλά. Κύριε Δέη.